Ξέρετε ότι όταν ξεκίνησα το κανάλι μου πριν από 10 χρόνια, δεν το ξεκίνησα με βιντεάκια του GTA 5, αλλά με αυτό εδώ. Καλώς ήλθατε λοιπόν στο review του Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Πάμε, Titan! Καλημέρα ή καλησπέρα, καλημέρα. Είμαι ο Ηλίας, ο Randy Gamer. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε πάντα καλά. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο review το οποίο θέλω να κάνω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Διότι είτε το πιστεύετε είτε όχι, πριν από 10 χρόνια δεν είχα ξεκινήσει το κανάλι μου στο YouTube με βιντεάκια του GTA 5 και του GTA του online, με τα οποία έγινα κυρίως γνωστός τότε. Όχι. Τα πρώτα gameplay βίντεο τα οποία ξεκίνησα να ανεβάζω στο κανάλι μου ήταν από το Naruto Ultimate Ninja Storm το 3, όπου ανέβαζα online ματσάκια που έκανα στο multiplayer χρησιμοποιώντας διάφορους χαρακτήρες του παιχνιδιού. Να πούμε ότι τα Naruto Ultimate Ninja Storm ότι είναι μια σειρά η οποία ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από το 2008 με 2009 κάπου εκεί, και το πρώτο Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει αποκλειστικά για το PlayStation 3 και τότε ήταν επαναστατικό διότι χρησιμοποιούσε τόσο καλά cel-shaded γραφικά, όπου πάρα πολλοί κόσμος έλεγε ότι είχαν πολύ πολύ καλύτερη ποιότητα και από το ίδιο το anime. Από τότε πρέπει να πούμε ότι η σειρά Naruto Ultimate Ninja Storm ότι έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακόμα και σήμερα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αγαπάει τη Naruto Ultimate Ninja Storm σειρά. Έτσι λοιπόν η CyberConnect 2 σε συνεργασία με την Namco Bandai έβγαλαν το καινούριο Naruto Ultimate Ninja Storm Connections, το οποίο υποτίθεται ότι είναι το σύνολο, ένα πακέτο των Ultimate Ninja Storm παιχνιδιών που έχουν βγει από το 2008-2009 ως και σήμερα. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Κατά πρώτον, όσοι από εσάς δεν ξέρετε τι είναι το Naruto, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς anime και manga σειρές στον πλανήτη, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90 με αρχές του 2000, τόσο και σε manga όσο και σε anime, και έγινε μία τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Να πούμε επίσης πως η anime σειρά του Naruto έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία που συνέχισε μέχρι και το 2017, και μετά αφού τελείωσε ουσιαστικά η ιστορία του Naruto, από εκεί και πέρα συνεχίστηκε με την ιστορία του Boruto, ο οποίος είναι ο γιος του Naruto, και ουσιαστικά κατά μία έννοια το story συνεχίζεται έτσι. Απλώς πλέον βλέπουμε την ιστορία μέσα από τα μάτια του γιου και όχι από τα μάτια του πατέρα. Εδώ να πούμε ότι τα Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνίδια είναι ίσως η καλύτερη μεταφορά ενός επιτυχημένου anime σε βιντεοπαιχνίδι, κυρίως από την εποχή του Naruto του Ultimate του Ninja Storm του 2 ως και του 4, εκτός του ότι είχε ένα multiplayer το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους fans της anime, της σειράς και του manga, είχαν επίσης και πάρα πολύ καλό single player κομμάτι, όπου το κάθε Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνίδι, είτε αν μιλάμε για το πρώτο, για το 2, για το 3 ή για το 4, το κάθε ένα από αυτά κάλυπτε και μια διαφορετική χρονική περίοδο στο manga και στο anime, στα οποία έλεγχες διάφορους χαρακτήρες, εξερευνούσες έναν semi-open world κόσμο, έκανες quests, έβρισκες αντικείμενα, μιλούσες με άλλους χαρακτήρες της σειράς και φυσικά έκανες μάχες, γιατί το Naruto Ultimate Ninja Storm είναι ένα fighting παιχνίδι στο οποίο μάχεσαι ενάντια σε άλλους χαρακτήρες της σειράς όσο ξεκλειδώνεις το story σιγά σιγά, και πρέπει να πούμε πως οι μάχες αυτές είναι τρομερά εντυπωσιακές, με εντυπωσιακά cutscenes, εντυπωσιακά QTs, και μάλιστα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος λέει και πιστεύει ότι η ποιότητα των γραφικών που βλέπουμε στα Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνίδια, κυρίως στις μάχες, είναι κατά πολύ ανώτερα από οτιδήποτε οπότε μας έχει δείξει το anime ως τώρα. Διότι όντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ο παίκτης να λαμβάνει μέρος σε πολύ εντυπωσιακά QTEs και cutscenes, πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να τα κάνουν στο anime. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ αγαπούσα πάρα πολύ τα story campaigns των διάφορων Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνιδιών, τα οποία έβγαιναν με την παρουσία των χρόνων, διότι ήταν πάρα πολύ καλοφτιαγμένα και μου δίνανε μια οπτικοακουστική πανδεσία, την οποία
δεν την έζησα σχεδόν ποτέ στο άνιμε. Ωστόσο, ο κύριος λόγος για τον οποίο αγαπήθηκαν τα Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνίδια ήταν το multiplayer, το οποίο ξεκίνησε από την εποχή του PS3 και μετά με το Naruto Ultimate Ninja Storm το 2. Και παρόλο που τότε, παιδιά, τα χρόνια τότε, νομίζω 2010 και μετά, είχαμε τις πενιχρές συνδέσεις του PS3 και του Xbox 360, το multiplayer των παιχνιδιών αυτών, που ήταν ουσιαστικά μάχες δύο παικτών χρησιμοποιώντας μια πλειάδα από τους αμέτρητους χαρακτήρες του άνιμε, αυτό ήταν και η κύρια ατραξιόν του παιχνιδιού και συνεχίζει να είναι ακόμα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, εάν πάτε στο YouTube αυτή τη στιγμή και βάλετε στο search Naruto Ultimate Ninja Storm Connections, εκεί θα δείτε ένα χαμό από βίντεο, από multiplayer βίντεο, από ένα σωρό YouTuber, fan της σειράς, τους οποίους τους θυμάμαι εδώ και 10-12 χρόνια από τότε, οι οποίοι καλύπτουν το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ζήλο, ειδικά το multiplayer, και δείχνουν τους χαρακτήρες και ποιος είναι ο καλύτερος, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το multiplayer του Naruto Ultimate Ninja Storm έχει ένα πολύ πολύ φανατικό κοινό. Τώρα λοιπόν, αφού καλύψαμε όλο το ιστορικό των Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνιδιών, τι γίνεται με το Naruto Ultimate Ninja Storm Connections? Ας πιάσουμε κατά πρώτον το story mode του παιχνιδιού, έτσι, όπου έχουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι ένα το οποίο λέγεται History, το οποίο να πούμε ότι έχει χονδρικά όλα τα stories των προηγούμενων των Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνιδιών και καλύπτει όλα τα γεγονότα από την αρχή της σειράς ως και το τέλος της, και μετά έχουμε ένα δεύτερο story mode με τον Boruto, που είναι ο γιος του Naruto και μας λέει μια διαφορετική ιστορία και περιπέτεια που δεν υπάρχει ούτε στο manga ούτε και στο anime. Ας πιάσουμε πρώτα το history mode, το οποίο είναι έτσι και έτσι, το οποίο ναι μεν καλύπτει τα single player campaigns των προηγούμενων των Naruto Ultimate Ninja Storm παιχνιδιών, αλλά το κάνει πολύ χονδρικά. Με την έννοια ότι δεν πρόκειται να δείτε κανένα semi open world gameplay που μπορεί να είχατε παίξει τότε, καμία σχέση. Απλώς αυτό το history mode έχει πιάσει τις διάφορες χρονικές περιόδους του Naruto και τις λέει με τη σειρά, μέσω στατικών cutscenes που έχουν φωτογραφίες από το anime και με voiceover, και επίσης έχοντας τις πιο σημαντικές cinematic μάχες και cutscenes από τα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε μην περιμένετε ότι θα παίξετε τα παλιά single player modes από τα προηγούμενα παιχνίδια, καμία σχέση. Απλώς αυτό το history mode έχει πάρει τις πιο σημαντικές μάχες, τα πιο σημαντικά τα γεγονότα και απλά σας κάνει μια interactive εξιστόρηση των γεγονότων αυτών από την αρχή της σειράς ως και το τέλος της. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη single player εμπειρία σε καμία περίπτωση, γιατί πιστεύω ότι λέει τα γεγονότα των προηγούμενων παιχνιδιών αρκετά χονδρικά και αρκετά γρήγορα. Ωστόσο, όσο προχωράτε αυτό το story, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο υπόψη, σας δίνει διάφορες ανταμοιβές όπως cosmetics, όπως διαφορετικά ρούχα, όπως διαφορετικό εξοπλισμό, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο multiplayer κομμάτι του παιχνιδιού. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, αυτό το story mode δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Αν και, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι το βρίσκω ολίγον τι απογοητευτικό, διότι δεν νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο για τη CyberConnect με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα να έβαζε όλα τα προηγούμενα τα Ninja Storm παιχνίδια αυτούσια στο δισκάκι. Νομίζω ότι αρκετά εύκολα θα μπορούσε να είχε συμπεριλάβει τα προηγούμενα single player campaigns των προηγούμενων Storm παιχνιδιών. Ωστόσο, δεν το έκανε και προτίμησε αυτήν, θα έλεγα, την πρόχειρη λύση. Το οποίο για μένα είναι ολίγον τι απογοητευτικό, διότι το παιχνίδι διαφημίζει, ρε παιδί μου, ότι είναι το σύνολο όλων των Naruto Ultimate Ninja Storm Games τα οποία έχουν βγει ως σήμερα, όμως θα σας έλεγα ότι δεν εκπληρώνει αυτό τον σκοπό 100%, ούτε και τόσο αυτούσιο όσο ισχυρίζεται ότι το κάνει. Εάν όμως θέλετε να παίξετε ένα κανονικό single player campaign, τότε μπορείτε να παίξετε αυτό το νέο story του Boruto, που είναι ο γιος του Naruto, και όπως είπα και πριν, είναι, παιδιά, μία ιστορία η οποία δεν υπάρχει ούτε στο anime ούτε και στο manga, είναι μία εντελώς ξεχωριστή περιπέτεια. Αν και είναι ολίγον τι παράξενο, διότι δείχνει τις περιπέτειες του Boruto και των φίλων του σε ένα εικονικό παιχνίδι το οποίο παίζουν σε VR. Ουσιαστικά παίζουν ένα παιχνίδι μέσα σε ένα παιχνίδι, Παναγία μου και Χριστέ μου, το οποίο ναι μεν είναι μία πρωτότυπη ιστορία και έχει ένα ψηλό ενδιαφέρον, ωστόσο δεν είναι τόσο ενδιαφέρον από το να βάζανε γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο του Boruto αυτή τη στιγμή, είτε αν μιλάμε για το anime, είτε αν μιλάμε για το manga. Οπότε, αν και έχει ένα ενδιαφέρον, διότι να
να πούμε ότι αυτή τη φορά είναι με full voiceover από τους ηθοποιούς του anime κανονικά και με τον νόμο, και έχει και αυτό τη δικιά του δόση εξερεύνησης, αποστολών, κουλουπού, 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 και πάλι πρέπει να πω ότι μου φαίνεται κάπως παράξενο και θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να βάζουν κάποια γεγονότα που συμβαίνουν ή που έχουν συμβεί στο anime και στο manga. Οπότε λοιπόν έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα single player mode, το οποίο είναι καλύτερο από το history mode που σας είπα πριν, ωστόσο είναι έτσι και έτσι, ντεμή κατά την άποψή μου. Επίσης, παιδιά, να πω ότι αυτό το single player mode, ότι είναι, πιστεύω, κυρίως για αυτούς οι οποίοι έχουν μια σχέση με το σύμπαν του Boruto, τέλος πάντων, είτε αν μιλάμε για το manga, είτε αν μιλάμε για το anime. Οπότε, εάν είναι να το παίξετε, φροντίστε να είστε τουλάχιστον ολίγον τι διαβασμένοι για να ξέρετε ποιοι είναι οι χαρακτήρες, κουλουπού, 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 και ότι το history mode δεν το καλύπτει λίγο αυτό το κομμάτι, αλλά πιστεύω ότι αυτό το δεύτερο single player mode, ότι είναι κυρίως για τους διαβασμένους του anime και του manga. Ωστόσο, η πραγματική attraction του Naruto Ultimate Ninja Storm Connections είναι το multiplayer, το οποίο εκ πείρας πρέπει να σας πω ότι είναι ίσως το καλύτερο multiplayer που έχει εμφανίσει η σειρά εδώ και χρόνια, διότι όχι μόνο έχει να επιλέξεις όλους, μα σχεδόν όλους τους χαρακτήρες της σειράς, από το ξεκίνημα του Naruto ως και σήμερα που βλέπουμε τις περιπέτειες του Boruto, έχουν όμως, πιστεύω, ανανεώσει το fighting system του παιχνιδιού, το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, και επίσης έχει ίσως και το καλύτερο netcode που έχω δει ποτέ μου σε storm παιχνίδι, το οποίο σημαίνει ότι κάθε φορά που έμπαιρα να παίξω multiplayer σε online μάχες ενάντια σε άλλους παίκτες, δεν είχα ποτέ το παραμικρό lag, απολύτως τίποτα, όλα δούλευαν στην εντέλεια. Και αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι θυμάμαι που έπαιζα επί εποχές PS3 και επί εποχές Xbox 360 και πάντα υπήρχε το θέμα του lag, πάντα υπήρχε το θέμα του κακού netcode. Εδώ όμως έχουν φτιάξει ένα netcode το οποίο εγώ βρίσκω ότι είναι αψεγάδιαστο. Όσες multiplayer μάχες έχω κάνει, είτε σε casual είτε σε ranked, είχαν όλες αψεγάδιαστο performance, και δεν νομίζω ότι είναι το γεγονός επειδή έχω 200 γραμμή στο σπίτι μου, αλλά πιστεύω πως η CyberConnect 2 και η Namco Bandai αυτή τη φορά όντως πρόσεξαν το multiplayer κομμάτι του παιχνιδιού, επειδή είναι κάτι το οποίο το ζητούσε ο κόσμος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε έχουμε να κάνουμε με μία από τις καλύτερες multiplayer Naruto Ultimate Ninja Storm εμπειρίες όλων των εποχών, η οποία για μένα προσφέρει ατελείωτες ώρες διασκέδασης, είτε εάν παίζεις ranked, είτε εάν παίζεις casual, επειδή έχεις έναν τέτοιο σκασμό αμέτρητους χαρακτήρες για να επιλέξεις και να κάνεις συνδυασμούς και αυτά, και να βρεις ποιος χαρακτήρας είναι ο καλύτερος ή ποιος κάνει το καλύτερο support, ή βρε παιδί μου το ποιος έχει τις πιο σπασμένες κινήσεις, ας πούμε, για να κάνει εκείνη τη στιγμή, ή ας πούμε ποιος έχει τα πιο σπασμένα abilities, τις πιο σπασμένες κινήσεις και αυτά. Και στα αλήθεια αυτό κάνει για μένα το multiplayer του Naruto Ultimate Ninja Storm Connections μία απόλαυση, αν και είναι, πιστεύω, πολύ πιο δύσκολο από ότι στα προηγούμενα τα Storm τα παιχνίδια, και πλέον τρέχει αμιγώς στα 60fps ακατέβατα, αλλά στα αλήθεια πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες multiplayer storm εμπειρίες όλων των εποχών. Και αν ήταν, πρέπει παιδί μου, το όνειρό σας να πλακώσετε σε multiplayer μάχη κάποιον χρησιμοποιώντας τον Baryon, τον Naruto ή τον Jigen ή τον Sasuke ή την Sarada ή τον Boruto, πλέον μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά και μάλιστα πολύ πολύ εντυπωσιακά. Πρέπει να πούμε πως οι χαρακτήρες έχουν πολύ εντυπωσιακές κινήσεις, παλαβές εντελώς, πράγματα τα οποία στο anime δεν τα είδατε και ούτε και θα τα δείτε ποτέ. Οπότε ναι, εγώ σαν Ηλίας πρέπει να σας πω ότι έχω λατρέψει το multiplayer. Αν και σας προειδοποιώ από τώρα ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι τα προηγούμενα της σειράς. Πρέπει να κάνετε, πιστεύω, αρκετή έρευνα για το ποιος χαρακτήρα σας ταιριάζει καλύτερα, ποιοι είναι οι καλύτεροι συνδυασμοί χαρακτήρων, το πιο σημαντικό απ' όλα. Ωστόσο, ναι, και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το λένε όλοι οι YouTubers οι οποίοι καλύπτουν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Λένε ότι έχει το καλύτερο multiplayer όλων των εποχών. Και πρέπει να σας πω ότι για μένα αυτή είναι και η βασική attraction για να αγοράσετε και να παίξετε το παιχνίδι. Και υπόψη ότι είναι και διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες, σε PS4, σε PS5, σε Xbox, σε PC, ακόμα και στο Nintendo Switch. Οπότε όπου και να παίξετε, ό,τι πλατφόρμα και να έχετε, νομίζω ότι υποστηρίζει και crossplay, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ίσως και να κάνω λάθος. Οπότε παιδιά, λοιπόν, όπου και να παίξετε, νομίζω ότι θα είστε μια χαρά. Και μια και μιλάμε για το multiplayer, πάρτε ένα δείγμα για να καταλάβετε γιατί χαμό εννοώ εντελώς, διότι είναι όντως χαμός.
Αυτά λοιπόν, καλά μου παιδιά, αυτό ήταν το σύντομο μου review για το Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε εδώ και μία εβδομάδα και κυκλοφορεί για όλες τις κονσόλες και για το PC. Όσοι είστε φαν της σειράς από παλιά, εννοείται ότι σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και επίσης, εάν είστε φαν στον anime των σειρών και του manga, επίσης σας το συστήνω 100%. Διότι πιστεύω ότι είναι ένα game το οποίο τιμάει αρκετά το original υλικό. Ωστόσο, δεν είναι η συλλογή παλιών Naruto παιχνιδιών που νομίζαμε ότι θα ήταν. Αυτό τον ρόλο τον εκπληρώνει ντεμή, αρκετά χονδρικά θα έλεγα. Όπως σας είπα και πριν όμως, πιστεύω ότι το βασικό ατού του παιχνιδιού είναι το multiplayer, το οποίο έχει ήδη ένα φανατικό κοινό που παίζει. Οπότε είστε φαν του Naruto, είστε φαν του Boruto, ορμάτε, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Διότι πιστεύω ότι γενικώς το παιχνίδι ότι προσφέρει αρκετά καλό content, αν και δεν είναι το τέλειο, αλλά και πάλι προσφέρει αρκετά καλό content και επίσης προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό multiplayer στοιχείο. Και όπως είπα και πριν, αυτή η σειρά, αυτό το παιχνίδι έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα, διότι όταν είχα ξεκινήσει το YouTube πριν από 10 χρόνια, όταν είχα χτυπήσει τη μέση μου και ήμουνα με φρικτούς πόνους τότε και δεν μπορούσα να ακουνηθώ καλά-καλά και έπρεπε να κάνω κάτι για να ξεχάσω τον πόνο μου κλπ. Έπαιζα αυτό το παιχνίδι, αυτή τη σειρά τέλος πάντων, και ανέβαζα τα multiplayer βιντεάκια στο κανάλι μου στο YouTube. Οπότε ναι, αυτή η σειρά, αυτό το game, αν και δεν είναι το τέλειο σε καμία περίπτωση, έχει για μένα μεγάλη συναισθηματική αξία. Και αυτά παιδιά, εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς. Σας περικαλώ πάρα πολύ, κάντε like, share και subscribe και επίσης πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τα νέα μου βίντεο. Και εμείς παιδιά, όπως πάντα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή stream. Μουάκι μουάκι μουά.